δημοσιογραφικός κόσμος θα δώσει τη δυναμική απάντησή του, όχι μόνο για αυτό το πρόβλημα της ΕΡΤ που είναι η κορφή μας ως αίτημα, η επαναλειτουργία της, αλλά και για όλα τα άλλα προβλήματα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εμάς πρώτα χτύπησε αυτή η κυβέρνηση της αυθαιρεσίας. Τους δημοσιογράφους χτύπησε πριν απ' όλα και ακολούθησε τα χτυπήματα, τα βάναυσα, τα απάθρωπα σε όλους τους εργαζόμενους. Μήπως είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι, θα αλλάξει κάτι με την πρόταση Μομφής? 99,9% δεν θα αλλάξει κάτι. Δεν θέλω να πω εγώ σε αυτή τη συζήτηση, γιατί μια πρόταση Μομφής δεν κατατίθεται για να πέσει μια κυβέρνηση. Είναι μια συνταγματική κοινοβουλευτική διαδικασία που δίνει το δικαίωμα για μια ευρύτερη συζήτηση πάνω στα όσα συμβαίνουν στη χώρα, και αυτό θα αποκαλύψει όλους όσους φοράνε δύο μάσκες. Μια μάσκα μέσα στη Βουλή και μια μάσκα έξω στα κανάλια. Όμως, αυτό που έχει σημασία είναι η δική μας αντίσταση. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εκατοντάδες σκύλοι οι δυο τελευταίες λέξεις του Τσιμπίδα, το ψυχή βαθιά. Αυτό πια είναι σε όλα τα δελτία, είναι σε όλες τις εφημερίδες, είναι σε όλα τα χείλη. Και τι εκφράζει? Τη βούληση, τη χαλίβδινη, η οποία γίνεται πιο ισχυρή με τη συμπαράσταση του λαού εδώ και σε όλη την Ελλάδα, και δηλώνει ότι δεν θα υποχωρήσουμε. Εκεί εδράζουμε την αισιοδοξία μας, αλλά και στην αλληλεγγύη που έχουμε από όλο το δημοσιογραφικό κόσμο της Ευρώπης. Όλες οι ομοσπονδίες, όλα τα όργανα οπουδήποτε, τα δημοσιογραφικά και γενικά της ενημέρωσης, στηρίζουν τον αγώνα μας. Και ποιον αγώνα δηλαδή? Τον αγώνα της πραγματικής δημοσιογραφίας. Διδάσκονται τα προγράμματα που επί 5 μήνες εξέπευαν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Διδάσκονται σε πανεπιστήμια. Και ακριβώς αυτό είναι που φοβήθηκε ο Καψής, αυτό τον ανταγωνισμό, και επέβαλε αυτή την αστυνομική εισβολή στην ΕΡΤ. Εισβολή. Είναι εισβολή. Και είναι η χειρότερη εισβολή για μια δημοκρατία. Δηλαδή, πώς νοείται να υπάρχουν τόσες με δεύτερη μέρα αυτές οι αστυνομικές δυνάμεις μπροστά και μέσα στο Ραδιομέγαρο? Είναι ένα παράδεκτο γεγονός που καταδικάζεται από όλους. Αγαπητέ Πρόεδρε, έχουμε φτάσει τώρα σε ένα σημείο ότι θα έχουμε Μεσογείο και Κατεχάκη και Μεσογείο 432 στα δύο στην Αθήνα, έτσι, ραδιοτηλεοπτικά κέντρα μας. Θα έχουμε κλούβες των ΜΑΤ και άντρες των ΜΑΤ. Είναι δυνατόν αυτό? Πώς δηλαδή, δεν το χωράει μυαλό ότι θα υπάρχουν τα ΜΑΤ και ειδήσεις και ο πολιτισμός ταυτόχρονα? Είχαμε την παραδημοσιογραφία και τώρα θα έχουμε και την αστυνομική δημοσιογραφία. Δηλαδή, και αν κάποτε, όπως ευελπιστεί ο Καψής, λειτουργήσει αυτό το ραδιομέγαρο με άλλους, πώς θα δημοσιογραφούν οι συνάδελφοί μας? Με αστυνομικούς πίσω από την πλάτη τους, με αστυνομικούς στους διαδρόμους του ραδιομεγάρου, με αστυνομικούς απόξω? Μήπως αυτό θέλουν? Μήπως για όσους περνάνε από εδώ μπροστά να βλέπουν συνέχεια τους αστυνομικούς να έχουν αλυσοδέσει με χειροπέδες το ραδιομέγαρο? Εμείς θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο που είπαμε. Εμείς θα συνεχίσουμε. Είναι και το κλειδί της όλης ιστορίας. Ουσιαστικός πάντα ο Πρόεδρος. Τον ευχαριστούμε ακόμη μια φορά. Είναι δίπλα μας από τις 11 Ιουνίου και ήταν πάντα έτσι κι αλλιώς. Αγώνας και ψυχή βαθιά. Ψυχή βαθιά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κάνουμε τώρα φιέστα κλεισίματος. Θα κλείσει δηλαδή η πρωινή ενημέρωση. Χορευτικό. Θες να κάνουμε μια πιρουέτα? Λοιπόν, άκου να δεις. Μα βλέπει και σύζυγός εδώ και θα νομίζει ότι είμαστε τίποτα σούργελα, έτσι. Λοιπόν, για μένα το λέω δηλαδή, μπορεί να έχει κάποια σοβαρή αντίληψη για... Να σου πω κάτι. Τι θα κάνουμε? Να πούμε ότι αυτό που βλέπετε προς τους φίλους τηλεθεατές είναι η πρωινή ενημέρωση. Πρωινή. Έχει σουρουπώσει κατά της. Τι ξεκίνησες μόνος σου στις 9? Τι ώρα? 9 παρά ξεκινήσαμε, ναι. Σήμερα ξεκινήσαμε όλοι μαζί. Αύριο, αν συμφωνεί και ο αρχισυντάκτης μας, ο Νίκος Ιωαννίδης και η Μαρλένα Κατσίμη, να την ξεκινήσουμε κατά τις 12. 12, διότι μετά η πρωινή ενημέρωση θα γίνει μέσα από ασθενοφόρο. Ο Μιχάλης λέει μία, γιορτάζει ο Μιχαλάκης σήμερα, θέλει μία για να πάει να πει για καναξίδι. Να πούμε για τη Μαριλένα ότι από την υπερπροσπάθεια που κατέβαλε χθες,
γυρνώντας από μία τριήμερη ασθένεια, κρυολόγημα βαρύ που είχε αρπάξει, κατέρευσε σήμερα. Δηλαδή με πήρε το πρωί και νόμιζε ότι άκουγα τη σωτηρία Μπέλου και λέω: σωτηρία μου, σε καλά. Αναστήθηκες, συγκινήθηκα δηλαδή. Να προσθέσουμε ότι έχει και το βάρος της ΕΣΥΕΑ, είναι γραμματέας ΕΣΥΕΑ, για όσους δεν το ξέρουν. Έχει και οπότε, τρία παιδιά. Και τρία παιδιά. Λοιπόν, κλείνουμε. Όχι, δεν κλείνουμε. Δεν κλείνουμε. Θα πούμε το εξής. Ότι η ΕΡΤ ήταν, είναι και παραμένει ζωντανή. Είμαστε ακόμη ζωντανοί, που έλεγε το τραγούδι. Λερναία Ερτούλα. Αυτό πώς το πες, κόψει ένα. Βγαίνουνε τρία. Βγάλει τρία. Έτσι θα το λέμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Εκπέμπουμε ζωντανά από χτες. 4.30 έγινε η παράνομη εισβολή των ΜΑΤ. Εμείς γύρω στις 9 καταφέραμε να συντονιστούμε και κατά τις 11, αν δεν κάνω λάθος, βγήκαμε στον αέρα. Από τότε αδιάκοπα μεταδίδουμε την πρωινή ενημέρωση, παραδίδοντας τις Κυτάλης στις 9 το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, το οποίο βγαίνει από εδώ, από το πεζοδρόμιο. Ενημέρωση του πεζοδρομίου, όχι με επίπεδο πεζοδρομίου όμως, πολύ υψηλότερο επίπεδο, παρά τα μέσα τα οποία τα εμπόδια είναι πολύ. Τις σημερινές, να δικαιολογήσουμε ότι για τις σημερινές μας παύσεις είχαμε κάποια μικροτεχνικά προβληματάκια, το Wi-Fi που δεν έφτασε ακόμη εδώ του κυρίου Σαμαρά και άλλα προβλήματα τα οποία μας ανάγκασαν να μας χάσετε για μισή ωρίτσα, μισή ώρα, 15 λεπτά. Εδώ όμως επιμένουμε μαζί με τα πόδια μας. Την ώρα που μας έχασε όμως ο κόσμος, να υποδημήσουμε. Να πούμε ότι εξέπεμπε ζωντανά το πρόγραμμα της ΕΤ3. Να πούμε ότι τα αδέρφια μας εκπέμπουν ζωντανά. Φεύγουμε, πάμε στο δελτίο. Πάμε μαζί. Το έχουμε εδώ. Αυτό. Πάμε προς το δελτίο. Να σας δείξουμε τώρα το δελτίο, το οποίο θα είναι στον αέρα σε πολύ λίγα λεπτά. Να σας δείξουμε από εδώ. Ανδρέα, κάνε λίγο χώρο εδώ ανάμεσα στον κόσμο, να περάσουμε και να δείξουμε τις ετοιμασίες που γίνονται για τη ζωντανή μετάδοση του δελτίου. Πάρε εδώ την κουκλίτσα εδώ που έχει έρθει για να μας συμπαρασταθεί. Λοιπόν, πάμε εδώ. Κράτα εσύ την καλούμπα λίγο, σε παρακαλώ, να περάσουμε, να δείξουμε το πώς γίνονται οι ετοιμασίες για το δελτίο, μαζί με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, του Νίκου του Γκοσέ. Έτσι, παρακαλώ, κάντε λίγο χώρο, ανοίξτε λίγο παρακαλώ, ανοίξτε λιγάκι παρακαλούμε, ευχαριστούμε. Βλέπετε πώς στείνεται το δελτίο ειδήσεων, βλέπετε την σημαία, το λάβαρο θα λέγαμε της ΕΡΤ, Ανδρέα. Και οι πρωταγωνιστές εδώ που βλέπετε είναι οι αθέατοι πρωταγωνιστές. Πάμε να προχωρήσουμε λίγο. Έτσι. Να δείξουμε εδώ, να δείξουμε συνάδελφέ μας. Λίγο εδώ γίνεται η προετοιμασία για το δελτίο. Γαβρίλο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Δείχνουμε λοιπόν την προετοιμασία που γίνεται για το δελτίο. Βλέπουμε τον κόσμο. Γαβρίλο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Τι κάνεις εδώ, δεν είσαι σπίτι με την οικογένειά σου, βρε άνθρωπε? Μα εδώ θα γίνει το πάρτι, δεν είπαμε? Εδώ θα γίνει το πάρτι. Είναι οι αθέατοι πρωταγωνιστές. Είναι το πάρτι του δρόμου της ΕΡΤ, της ανοιχτής ΕΡΤ. Λοιπόν, εδώ. Λίγο. Να σε δούμε. Κώστας Μιλωνάς, σκηνοθέτης, πεζοδρομιακός. Εντάξει, αυτό που έγινε μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε, παιδιά, τα τεστ μας, να δούμε πόσο έτοιμοι είμαστε, να μπορούμε να βγάλουμε δελτίο ειδήσεων από παντού. Δηλαδή, ισχυρίστηκε κάποια στιγμή ο κύριος Καψής ότι μπορούμε να βγούμε από ένα δωμάτιο. Το αποδεικνύουμε ότι το δωμάτιο μας είναι πολύ μεγάλο. Αυτό. Και έξω από το δωμάτιο, όχι μόνο μέσα από το δωμάτιο. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Πού πάμε? Μη φεύγεις. Έλα, πάρε μικρόφωνο. Όχι, μισό λεπτό. Νίκο, είμαστε έτοιμοι? Έτοιμοι μας, αγαπητέ Ανδρέα. Έτοιμοι. Λοιπόν, και επιστρέφουμε λίγο. Γυρνάμε την πλάτη μας. Οι συνάδελφοι κάνουν τεστ ήχου. Δεν θα πούν το δελτίο ειδήσεων. Ο Τάσος δεν θα πει το δελτίο. Και να πάμε.
Κώστα, μια κουβέντα. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Σχεδόν. Ωραία. Έτοιμοι, έτοιμοι. Έτοιμοι, έτοιμοι, παιδιά. Έτοιμοι, έτοιμοι. Εντάξει. Σας δείξαμε λίγο και το από πίσω της προετοιμασίας του σημερινού δέθελου δελτίου ειδήσεων στο δρόμο. Το οποίο θα είναι σε πολύ λίγα λεπτά, ναι, στον αέρα, έτσι. Λοιπόν, σε πολύ λίγα λεπτά. Βοηθάει ο καιρός, μπορούμε να έχουμε υπαίθριο δελτίο. Νομίζω, τι έλα να πάμε. Ο δρόμος έκλεισε, ο δρόμος αυτή τη στιγμή. Λόγω, ναι, του πλήθους που έχει σειρεύσει εδώ, ναι, ναι, η αστυνομία αναγκάζεται να το δείξουμε αυτό. Για να το δείξουμε. Κλείσει το δρόμο. Το δείχνουμε αυτό. Ναι. Κλείνει ο δρόμος. Η άνοδος, λοιπόν, θα λέμε κλείνει ο δρόμος. Μιλάμε ότι κλείνει η άνοδος σιγά σιγά, έτσι, της Μεσογείων προς Σταυρό. Μάλιστα, δηλαδή, αυτό το βλέπουμε. Οι οδηγοί οδηγούνται σε αναστροφή από την Τροχέα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Αναγκάζονται οι οδηγοί. Ζητάμε συγγνώμη από τους οδηγούς, αλλά έτσι πρέπει να γίνει μάλλον. Και μεταφερόμαστε σε πολύ λίγο στο αέρινο στούντιο του Δελτίου Ειδήσεων. Από τον Νίκο Αγγελίδη και τον Αντρέα Ροδίτη, ένα μεγάλο, ζωντανό, καλό βράδυ. Γεμάτο με αισιοδοξία. Εγώ τώρα βέβαια έχω αγωνία γιατί περιμένω την οικογένειά μου, αλλά εν πάση περιπτώσει να έχετε όλοι ένα καλό βράδυ. Συντονιστείτε για το ζωντανό δελτίο ειδήσεων. Θα τα πούμε νωρίς το μεσημέρι. Χαίρετε.